καιρό πριν ήταν η επέτειος θανάτου του βασιλιά της Pop. Και καθώς τον θυμήθηκα, βούρκωσα και θέλησα να κάνω αναδρομή στα εκτυπωτικά highlights της μοναδικής καριέρας. Ο Michael Joseph Jackson γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958 στην Ινδιάνα και είναι ένα από τα 9 παιδιά μιας οικογένειας εργατικής αλλά και μουσικά ανήσυχης. Το 1968 οι Jackson 5 υπέγραψαν στη Motown. Η Diana Ross τους σύστησε στο κοινό και ένα χρόνο μετά τον ντεμπούτο τους εξελίχθηκαν σε μουσικό φαινόμενο. Ήταν το πρώτο γκρουπ στην ιστορία που είδε τα 4 πρώτα σίγκλ του να ανεβαίνουν στο νούμερο 1. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποφασίζει να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Συναντά τον Quincy Jones και κάνουν το Off the Wall, για το οποίο έγραψαν εκτός από τον Michael, ο Stevie Wonder και ο Paul McCartney. Αν και το άλμπουμ πούλησε 20 εκατομμύρια αντίτυπα και κέρδισε πολλά βραβεία, δεν ήταν ικανοποιημένος γιατί δεν βγήκε άλμπουμ της χρονιάς. Ο μικρός Michael είχε πια ενηλικιωθεί. Το 1982 κυκλοφορεί το άλμπουμ Thriller που έμελε να εκτοξεύσει την καριέρα του και να αλλάξει για πάντα την pop μουσική. Το Thriller είναι ακόμα το πιο πετυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών. Έχει πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια αντίτυπα. Κατέριψε όλα τα ρεκόρ κερδίζοντας 8 γκράμι και μπήκε στο βιβλίο Guinness αφού βρέθηκε 37 εβδομάδες στην πρώτη θέση των charts και 80 εβδομάδες στην πρώτη δεκάδα. Το αθώο αγόρι έχει ανακαλύψει τη σκοτεινή πλευρά και έχει εξελιχθεί σε μουσικό φαινόμενο. Το 1983 έκανε την πρώτη του solo live εμφάνιση στη συναυλία για τα 25 χρόνια της Motown και έμεινε στην ιστορία κυρίως για το λανσάρισμα του Moonwalk. Το 1985 γράφει με τον Lionel Richie το We Are The World, στο οποίο συμμετέχει η μουσική αφρόκρεμα με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά της Αφρικής. Την επόμενη χρονιά του ανακοινώνουν πως πάσχει από τις ασθένειες βιτίλιγκο και λούπους, που όπως υποστήριζε ευθύνονταν για την αλλαγή χρώματος του δέρματός του. Το 1987 κυκλοφορεί το Bad και ξεκινά την περιοδία του, η οποία μπήκε στο βιβλίο Guinness αφού 504.000 θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία στο Wembley. Την επόμενη χρονιά εισάγει στα χορευτικά του το Lean, μια φιγούρα που χρειαζόταν ειδικά παπούτσια, τα οποία εφήβρε και πατεντάρισε ο ίδιος ο Michael Jackson. Με τα 17 εκατομμύρια που του περίσευαν, έφτιαξε την Neverland, δείχνοντας σε όλους πόσο ανάγκη είχε από παιδικότητα. Το 1993 κυκλοφορεί το Dangerous, πουλάει 32 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ την περιοδία του παρακολούθησαν 3,5 εκατομμύρια θεατές. Δύο χρόνια μετά αντιμετωπίζει την πρώτη κατηγορία για παρενόχληση ενηλίκου, από την οποία απαλλάσσεται μετά από ένα χρόνο και έχοντας πληρώσει 22 εκατομμύρια στην οικογένεια. Το 1994 εκπλήσε τους πάντες με το γάμο του με τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ. Ο σύντομος χωρισμός τους έκανε πολλούς από αυτούς που μιλούσαν για διαφημιστικό κόλπο να τρίβουν τα χέρια τους.
1995 κυκλοφορεί το διπλό History και κερδίζει τον Grammy για το καλύτερο άλμπουμ. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του παντρεύεται την νοσηλεύτριά του Deborah Rowe, με την οποία χώρισαν φιλικά το 1999 αφού έκαναν δύο παιδιά, τον Michael Joseph Jr. και την Paris Catherine. Το 2001 κυκλοφορεί το Invincible, το τελευταίο άλμπουμ του με καινούργια τραγούδια, το οποίο χαρακτηρίζεται εμπορική αποτυχία. Δύο χρόνια μετά, η δεύτερη κατηγορία για παρενόχληση ενηλίκου ταράζει τη ζωή και την καριέρα του. Αν και το δικαστήριο τον αθώωσε, το πλήγμα ήταν τεράστιο και ο εύθραυστος Μάικλ άρχισε να υφίζεται σε ισχυρά αναλγητικά. Τον Μάρτιο του 2009, πανευτυχής οι φαν του τον άκουγαν να ανακοινώνει την επιστροφή του. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. Όμως αυτός ο Ιούλιος δεν ήρθε ποτέ. Στις 25 Ιουνίου ανακοινώθηκε ο θάνατός του σκορπώντας παγκόσμια θλίψη. Ο βασιλιάς της pop είναι νεκρός, όμως θα είναι πάντα παρόν σε κάθε pop ήχο, αφού συνέβαλε ως ολίγη στη διαμόρφωση της μουσικής.